ούτε πήγα καθόλου και θα πάω. Ας έρθω να τα πάρουμε. Ούκαν λάβεις παρά του μιέχοντος απαντούν και αυτή τη φορά οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που τους καλεί να πληρώσουν για να το σώσουν με δόσεις και εκπτώσεις. Θέλουν αλλά δεν μπορούν όπως δηλώνουν στην πλειοψηφία τους μισθωτοί και συνταξιούχοι που μετρούν τα πενιχρά εισοδήματά τους καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι φτάνουν μόνο για την καθημερινή επιβίωση. Μα όσες δόσεις και να κάνουν, τη στιγμή που δεν έχουν αφήσει στον κόσμο ούτε μία δραχμή, εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εγώ έχω 5 παιδιά. Τι ρύθμιση να κάνω και πώς θα τα ταΐσω. Θέλω καθημερινά να πούμε δεν με φτάνουν 30-40 ευρώ για φαγητό. Τι χρέη να δώσω, τι ρύθμιση να κάνω. Όταν εγώ παίρνω 600 ευρώ το μήνα, 600, και θέλω να πάω να πληρώσω ένα που έχω κάνει τον παιδιό και δικό μου, από πού θα βρω τα λεφτά. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα σπίτια που έχουν χτίσει σε οικόπεδα εξαδιαιρέτου με συνέπεια οι ιδιοκτήτες να μην μπορούν να ενταχθούν σε καμία ρύθμιση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι σχεδόν όλα τα θέρετα έχουν χτιστεί τα περισσότερα σε εξαδιαιρέτου οικόπεδα και από αυτού δεν υπάρχει απολύτως καμία νήξη, ούτε θετική ούτε αρνητική, ούτε το πιάσανε καθόλου το θέμα. Και να θέλει κάποιος δεν μπορεί. Κανονίσουν για τα εξαδιαιρέτου. Εξαδιαιρέτου, σας παρακαλώ πολύ, κύριοι βουλευτές, αν θα ακούνε, ξέρω εγώ, και έχουν λίγο έτσι. Πώς να το πούμε, ξέρω εγώ, να θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, εμάς που είμαστε χιλιάδες αυθαιρετούς, τα εξαδιαιρέτου. Από σήμερα, πάντως, και παρά τις αντιδράσεις του τεχνικού επιμελητηρίου που χαρακτηρίζει τη ρύθμιση καθαρά εισπρακτική, τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα που υποδέχεται τις δηλώσεις. Καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, εξ αρχής το ΤΕΤΑΚ είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι κινείται μόνο σε δημοσιονομικό και εισπρακτικό χαρακτήρα. Η ρύθμιση δίνει το δικαίωμα σε όσους εντάχθηκαν στην προηγούμενη να μεταφερθούν στη νέα, χάνοντας όμως το δικαίωμα έκπτωσης 20%. Όλοι μας, εμείς που έχουμε αυθαίρετα, αυτή τη φορά να τρέξουμε. Και να τρέξουμε μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Οι προθεσμίες τρέχουν ανάλογα με την ημέρα που θα πληρωθεί το παράβολο και έχουν άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των δόσεων που θα οριστούν. Πόσα, αφού δεν υπάρχουν χρήματα. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται τακτοποίηση. Εκτός και είναι μερικοί που έχουν αποθέματα. Αυτή τη στιγμή το κράτος ίδιο δεν μας βοηθά. Πώς θα το βοηθήσουμε εμείς το κράτος. Η νέα ρύθμιση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων προβλέπει 102 μηνιαίες δόσεις για όσους πληρώσουν τις πρώτες 6 έως τις 10 Δευτέρου του 2014. 84 μηνιαίες δόσεις για όσους πληρώσουν τις 6 πρώτες μέχρι τις 8 Οκτώου του 2014, ενώ στις 60 μειώνονται οι μηνιαίες δόσεις για όσους πληρώσουν έως τις 9 Δευτέρου του 2015. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ελάχιστη μηνιαία δόση θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 ευρώ και η ελάχιστη εξαμηνιαία τα 300. Και επιπλέον το χειρότερο είναι ότι τα χρήματα που υποτίθεται έπρεπε να πηγαίνουν στο πράσινο ταμείο δεν πάνε στο πράσινο ταμείο, που έτσι κι αλλιώς ένα μικρό ποσοστό μόνο αυτών των χρημάτων πηγαίνανε στο πράσινο ταμείο, αλλά ούτε και αυτά τα ελάχιστα χρήματα έχουν πάει προς το σκοπό τον οποίο έπρεπε να εξυπηρετεί το νομοσχέδιο.